Και τελικά κερδίζει το πλάγιο από την ομάδα του Ναυπλίου. Εκτελεί το πλάγιο out στον τερματοφυλακά του το Ρόζι. Ο Καρέλης μπορούμε να πούμε ότι κάνει πολλή δουλειά σήμερα στην αριστερή πλευρά που αγωνίζεται και στο χώρο του κέντρου. Τώρα την μπάλα την έχει από τα δεξιά ο Σταυρόπουλος. Ο Σταυρόπουλος προσπαθεί να ανοίξει. Προς τον Τζάτζο, εκεί πέρα παρεμβαίνει ο Καραγιαννάκης ο Γιώργος και πετάει την μπάλα corner. Το δεύτερο corner της ομάδας του Ναυπλίου και από τα δεξιά όπως επετίθεται. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Τζάτζος. Ο Τζάτζος δίνει στο Σταυρόπλο πίσω. Ο Σταυρόπλος γεμίζει πολύ ωραία τη σέντρα. Εκεί ο Καρέλης μόνος του κάνει το σούτ και είναι το γκολ. Είναι το γκολ, ναι. Αδράνησε η άμυνα του Ηλιακού Λαχενών και ένα φοβερό γκολ. Συγγνώμη, δεν είναι ο Καρέλης, είναι ο Λιάπης. Ο Λιάπης, το νούμερο 2. Γύρισε πολύ ωραία εκεί ο Κούτρης την μπάλα προς τον Λιάπη και ο Λιάπης με ένα απευθείας βολέ κάνει το σκορ του αγώνα Ηλιακού Ναυπλίου 0-1. Αδράνησε εκεί η άμυνα του Ηλιακού Λαχενών. Δεν πρόλαβε να διώξει και ο Λιάπης εκεί εκμεταλλεύτηκε αυτή την αδράνεια και έκανε το σκορ 1-0. Σέντρα τώρα ο Καραγιαννάκης. Δεν είναι στον Αργυρόπουλο, Αργυρόπουλος πίσω στο Γαλάνι. Στο 35 περίπου του πρώτου ημιχρόνου, τον Άρθιο προηγείται με 1-0. Ο Τζάτσο εκεί ωραία προσπίση αφήνει στο Κούτρι. Ο Κούτρις δίνει στο Λιάπη. Ο Λιάπης περνάει πολύ ωραία το τζέλο. Δίνει στο Τζάτζο, προβολή εκεί του τσέλου και ένα φάουλ που κερδίζει ο παίχτης του Ναυπλίου. Ο Τζάτζος αλλάζει στο Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος προσπαθεί εκεί να περάσει το Μουγκό. Μουγκός όμως προλαβαίνει και γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακα τον Καραλάγα. Η μπάλα τώρα βρίσκεται στο χώρο του κέντρου και ελέγχει ο Καραγιαννάκης, παίρνει την κεφαλιά. Από πολύ ψηλός ο Δελογιάννης πήρε δύο απανωτές κεφαλιές. Ο Λιάπης προσπαθεί να βρει τον Τζάτζο αλλά η μπαλιά του είναι κακή και κατευθύνθηκε στα χέρια του Καραλάγα, τερματοφύλακα του Ηλιακού. Καραλάγα στη δίνει στον Κουσάβελο. Κουσάβελος ανοίγει στα αριστερά στο Μουγκό. Ο Μουγκός κρατάει την μπάλα, τη χάνει τελικά. Ο Κυριάκης τώρα έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, προσπαθεί να βρει και βρίσκει το Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος βρίσκει με μία πολύ ωραία το Τζάτζο. Ο Τζάτζος ετοιμάζει να κάνει σέντρα, βρίσκει στην πλάτη του Κουσάβλου και πλάγιο out υπέρ του Ναυπλίου. Σταυρόπουλος εκεί μία επιτόπια τρίπλα, κερδίζει το πλάγιο out από τον Καψάλη. Ένα ακόμα πλάγιο out υπέρ της ομάδας του Ναυπλίου και από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Κάποια αναταραχή υπάρχει στις τάξεις του Ηλιακού Λαχενών εκεί. Ο Σταυρόπουλος τώρα ετοιμάζεται να κάνει σέντρα. Κάνει πολύ ωραία σέντρα. Διώχνει ο Καραλάγας, ελέγχει ο Τσέλος. Ο Τσέλος τη δίνει με μία στο Γαλάνι. Ο Γαλάνης προσπαθεί να κάνει επιτόπου τρίπλα και επεμβαίνει ο Λιάπης. Κερδίζει τη μονομαχία. Ο Φωτόπουλος τώρα τελικά στο Γαλάνι. Γρήγορες αναλλαγές της μπάλας, πολλά τα λάθη. Μεταξύ δύο ομάδων, ο Καραγιαννάκης βρίσκει τον αδερφό του, ο Σάλι τον Καραγιαννάκη, δίνει με μία στο Γιώργο τον Καραγιαννάκη, ο Καραγιαννάκης προσπαθεί να περάσει. Τελικά κόβεται τελευταία στιγμή από το Ρούμπι για ένα πλάγιο out, όχι, παίζεται η μπάλα λέει ο υπόπτης. Ο Σταυρόπουλος τώρα αφήνει στο Τζάτζο, ο Τζάτζος κρατάει την μπάλα. Ο Τζάτζος πατάει έξυπνα στο Δελογιάννη, ο Δελογιάννης δίνει πάλι στο Τζάτζο. Ο Τζάτζος προσπαθεί να δώσει στον Κυριάκη, επεμβαίνει και ο Γαλάνης. Τελικά ένα απευθεία σούτ από τον Μούτρη πετάει την μπάλα έξω από το στάδιο. Κόβει εκεί ωραία ο Τζάτζος, την μπάλα την έχει ο Σταυρόπουλος. Ο Σταυρόπουλος τώρα είναι ο Τζάτζος, έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Τζάτζος τη δίνει στο Λιάπη. Και από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα των Ναυπλίου, ο Λιάπης, αλλά κόβει πολύ ωραία ο Τσέλος, δεν προλαβαίνει την μπάλα όμως και η μπάλα είναι πλάγιο out υπέρ του Ναυπλίου. Αγάπη σου!
Κάτι είπε ο Κουσάβελος στο διαιτητή το Λαδά και ετοιμάζεται μάλλον να το δείξει κίτρινη κάρτα. Μάλλον θα δείξει κίτρινη κάρτα στο Κουσάβελο. Τελικά όχι, δεν τη δείχνει. Τον σημείωσε εκεί στον μπλοκ του. Και μία αλλαγή, και μία αλλαγή που ετοιμάζεται να γίνει από την ομάδα του Ηλιακού Λεχινών. Ετοιμάζεται να μπει ο Ευαγγελιστής στη θέση του Καραγιαννάκη του Γιώργου. Δεν έγινε όμως η αλλαγή τώρα. Παίζεται η μπάλα, λέει ο διαιτητής. Ένα φοβερό σουτ που εξαπολύει ο Κούτρης. Η μπάλα βρίσκει στα πόδια του του Σίνου και μπάλα ένα πλάι out τώρα υπέρ του, του Ναυπλίου. Εκτελέσεται πλάι out. Ωραία σέντρα, βγαίνει ο Καραλάκας, διώχνει την μπάλα. Αλλά είναι offside εκεί ο ένας παίχτης του Ναυπλίου, τον Κούτρη. Καραλάκας στο ελεύθερο βολέο, Καραγιαννάκης παίρνει αυτή τη φορά την κεφαλιά, αλλά εκεί επεμβαίνει ο Ρούμπης, ελέγχει την μπάλα στο χώρο αριστερά, όπως επί τη θεμάδα του Ναυπλίου. Μια μπαλιά, κόβει και ο Καραγιαννάκης ο Γιώργος, την μπάλα την ελέγχει ο Τσέλος. Ο Τσέλος τη δίνει πολύ ωραία στο χώρο του κέντρου στο Καψάλι. Ο Καψάλης δίνει στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής προσπαθεί να δώσει μια μπαλιά στον Καραγιαννάκη, αλλά βρίσκεται σε θέση offside. Ένα offside που υπέδειξε αμέσως ο επόπτης γραμμών. Ο Ρούμπης στον Κούτρη. Ο Κούτρης τώρα δίνει πολύ ωραία στο Λιάπη από τα αριστερά. Ο Λιάπης προσπαθεί να βρει το Σταυρόπουλο, κόβει εκεί ο Κουσάβελος. Ο Γαλάνης ελέγχει τώρα την μπάλα. Ο Γαλάνης προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι προς τον Καψάλι και κόβεται. Σταυρόπουλος δίνει πολύ ωραία στο Φρίζλα. Ο Φρίζλας κατεβαίνει με τοπικά. Προσπαθεί να δώσει μια μπαλιά στον αρχηγό του Σταυρόπουλο, δεν επεμβαίνει και ο Κουσάβελος που έχει καθαρίσει πολλές φορές εκεί στην άμυνα του Ηλιακού Λεχινών. Κάνει μια μεγάλη κούρσα ο Κουσάβελος, δέχεται κλωτσές απανωτές εκεί, τελικά σφυρίζει ο διαιτητής. Ένα φάουλ 5 μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου, όπως επαιτήθη η ομάδα των Λεχινών. Το φάουλ ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Γαλάνης. Ο Γαλάνης τη δίνει στο Τζέλο. Ο Τσέλος ετοιμάζεται, κάνει ένα πολύ ωραίο σούτ, αλλά η μπάλα λίγο out. Ένα λάθος που έγινε αυτή τη στιγμή, αλλά ο Ευαγγελιστής δεν το εκμεταλλεύεται και τελικά επεμβαίνει και ο Ρούμπης και δίνει την μπάλα στο Λιάπη. Ο Λιάπης δίνει με μία στο Φρίσιρα. Ο Φρίσιρας δίνει στο Τζάτζο. Ο Τζάτζος με τα κουνάκι πατάει πολύ ωραία στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος αλλάζει στο Κυριάκη. Ο Κυριάκης πάει να παίξει ένα 2 με τον Σταυρόπουλο. Τελικά ένα χέρι του Φωτόπουλου σφυρίζεται μέσα από το διαιτητή Λαδά. Ένα φάουλ που κέρδισε τον Ναύπλιο. 4 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ηλιακού Λεχινών. Πέντε λεφτά ακόμα να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Και ενώ τον Ναύπλιο εξακολουθεί να προηγείται με ένα 0. Μετά από το εύστοχο γκολ που πέτυχε ο Λιάπης. Εδώ πέρα όξε λίγο. Το 7 σουτάρει και στέλνει την μπάλα και είναι γκολ, είναι γκολ, ναι, είναι γκολ. Είναι γκολ. Ούτε και εμείς εδώ δεν καταλάβαμε που πήγε η μπάλα. Η μπάλα βάρε στο δοκάρι και μπήκε γκολ. Ένα σουτ που έκανε ο Κούτρης και η μπάλα κατευθύνθηκε στα δίχτυα του Καραλάκα. Έπεσε ο Καραλάκα σε κέλα, δεν μπορούσε να αποκρούσει την μπάλα. Η μπάλα χτύπησε το δοκάρι και κατευθύνθηκε στα δίχτυα. Ένα γκολ που δεν το κατάλαβε κανένας. Πολύ ωραίο χτύπημα φάουλ από τον Κούτρη. Έγινε το η σέντρα τώρα. Ο Γαλάνης τώρα ελέγχει την μπάλα, δίνει στα δεξιά στον Καψάλι. Καψάλι δίνει στον Ευαγγελιστή, ο Ευαγγελιστής κρατάει την μπάλα, γίνεται κάποιο φάουλο εκεί, το σφυρίζει αμέσως ο διαιτητής Λαδάς. Ένα φάουλο από τα δεξιά, όπως επειδή θεμάτα των Λεχινών. 2-0 τώρα το σκορ του αγώνα.
Ο Ευαγγελιστής δίνει στον Καραγιαννάκη, ο Καραγιαννάκης δίνει μπάλα πίσω στο Τσέλο, ο Τσέλος δίνει πάλι στον Καραγιαννάκη, επεμβαίνει εκεί δυναμικά ο Λιάπης, χτυπάει τον Κουσάβελο. Εκτελέσει και το φάουλο από τον Τζέλο στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής προσπαθεί να δώσει πίσω, χάνεται η μπάλα. Ο Κυριάκης ελέγχει στο χώρο του κέντρου, κερδίζει ο Κουσάβελος. Η μπάλα δεν έχει ο Φωτόπουλος. Ο Φωτόπουλος ανοίγει αριστερά στο Σίνο. Ο Σίνος δίνει με μία στον Καψάλη. Καψάλης προσπαθεί να βρει τον Ευαγγελιστή. Εκεί κόβεται δυναμικά από τον Γκαρέλη. Την μπάλα ελέγχει ο Σίνος τώρα. Τη δίνει στο Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, εκεί επεμβαίνει ο Λιάπης, δίνει με μία την μπάλα στον Κυριάκη. Ο Κυριάκης όμως κόβεται πολύ ωραία από τον Κουσάβελο. Κουσάβελος τώρα προσπαθεί να βρει τον Καραγιαννάκη, επεμβαίνει εκεί. Ο Δελογιάννης κόβει τον Καραγιαννάκη, αλλά ο διαιτής φυρίζει να φάλει υπέρ του Λιαγκούλα Χενών. Έσπρωξε μάλλον ο Δελογιάννης, τελικά ο εκτέλεσε Ευαγγελιστής στο Μουγκό, ο Μουγκός αριστερά στο Καψάλη. Ο Καψάλης περνάει, πολύ ωραία πέρασε ο Καψάλης εκεί, προσπαθεί να κάνει μια σέντρα σου, τελικά η μπάλα κατευθείαν out. Εκτελέσει και το out, ελέγχει ο Σίνος, δίνει την μπάλα στο Κουσάβελο. Κουσάβελο στο Γαλάνι. Ο Γαλάνης ανοίγει πολύ ωραία δεξιά στον Τζέλο, ο Τζέλος με μία στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής δίνει πίσω στο Τζέλο. Ο Τζέλος πολύ ωραία παλιά προσπαθεί να βρει τον Γαλάνη, αλλά και ο ψηλότερος Σταυρόπουλος καθαρίζει τη φάση. Κουσάβελος τώρα. Κουσάβελος προσπαθεί να βρει τον Τζέλο προς τα δεξιά. Ο Τζέλος δεν καταλαβαίνει την παλιά και η μπάλα τελικά δεν ενοχλεί το εκεί ο παίχτης. Του να πει ο Λιάπης, πήγε να γίνει ένα λάθος, δεν ήταν κανένας παίκτης του Λιαγκούλα Χενών κοντά, τελικά τίποτα κίνδυνο για την ομάδα του Ναυπλίου. Ο Σταυρόπουλος τη δίνει στο Φρίζηρα, ο Φρίζηρας τη δίνει στο Τζάτζο, ο Τζάτζο στο Φρίζηρα, ο Φρίζηρας με μία προσπαθεί να δώσει στο Σταυρόπουλο, εκεί τρέχει πιο γρήγορα ο Κουσάβελος και δίνει την μπάλα στον τερματοφυλακά τον Καραλάγα. Ένα λεπτό ακόμα για να λήξει το ημίχρονο με το δικό μας χρονόμετρο. Δυνατό το ελεύθερο του Καραλάγα, εκεί προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά ο Καραγιαννάκης, δεν τα καταφέρνει, κόβεται από το Δελογιάννη. Είναι offside, ναι, είναι offside ο Τζάτζος, μετά από τη βαθιά παλιά προσπάθησε να κάνει ο Κούτρης. Αμέσως ο επόπτης το υπέδειξε. Ο Κουσάβελος τώρα, ακίνδυνος ο Ηλιακός στο πρώτο ημίχρονο, δεν έχει απειλήσει την αιστεία του Ρόζη, βαθιές μπαλιές χωρίς κανένα αποτέλεσμα όπως αυτή του Κουσάβελου προς τον Καραγιαννάκη. Ο Λιάπης ελέγχει, τη δίνει στον Κούτρη, κόβεται ο Κούτρης εκεί, προσπαθεί τελικά ένα σου του Λιάπη, η μπάλα πήγε στο πρόσωπο του Γαλάνη, φαίνεται να έχει χτυπήσει, τελικά δεν έχει τίποτα. Ο Λιάπης θα εκτελέσει το πλάγιο out. Αφήνει στον Καρέλη. Καρέλη στη δίνει. Στο Φρίζηρα, ο Φρίζηρας γυρνάει από πολύ πίσω από το χώρο του κέντρου στον τερματοφυλακά το Ρόζι. Ο Ρόζι δίνει στο Ρούμπλι. Ο Ρούμπλης με μία στο Δελογιάννη, ο Δελογιάννης στον Καρέλη, ο Καρέλης στον Κούτρα. Ο Κούτρας πρεσάρεται εκεί από το Τζέλο, καταφέρνει τελικά, παίρνει την μπάλα ο Τζέλος, δίνει στον Κουσάβελο, ο Κουσάβελος στον Καψάλη, ο Καψάλης προσπαθεί να δώσει στον Τζέλο, δεν πετυχαίνει, κερδίζει ο Καρέλης.
και ένα φάουλ που κερδίζει ο Καρέλης από την παρέμβαση του Καψάλη. Ο τζάτζος του φάουλ αυτό, ετοιμάζεται να το λέσει. Ο τζάτζος αλλάζει με το Λιάπη. Μια μπαλιά και είναι offside. Είναι offside ο Κούτρης. Μια πονηρή μπαλιά που έγινε εκεί από τον Ρούμπλη προς τον Κούτρη. Τελικά ο παίχτης του Ναυλίου ήταν σε θέση offside. Από τον ένα τερματοφυλάκα στον άλλον είναι το ελεύθερο του Καραλάγα. Ο Ρόζης με τα χέρια δίνει στο Λιάπη. Ο Λιάπης με μία στον Κούτρη. Επεμβαίνει και ο Καραγεννάκης ο Γιώργης, πάλι στο Λιάπη, Τζάτζος. Και την μπάλα την έχει ο Κούτρης από τα αριστερά, όπως κατεβαίνει, δίνει την μπάλα στο Κυριάκη. Ο Κυριάκης προσπαθεί να δώσει το Φρίζηρα με μία. Ο Φρίζηρας τελικά καταφέρνει και γυρνάει την μπάλα, αλλά εκεί στη θέση offside ο επιθετικός της ομάδας του Ναυλίου, ο Κούτρης. Εκτελέσει και το offside, ο Κουσάβελος δίνει στο Μουγκό. Ο Μουγκός προωθεί την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Δίνει, προσπαθεί να δώσει την μπάλα στον Ευαγγελιστή, δεν περνάει η μπαλιά από εκεί. Κόβει πολύ ωραία ο Δελογιάννης. Ο Δελογιάννης δίνει στο Τζάτζο. Ο Τζάτζος αφήνει έξυπνα κάτω τα πόδια την μπάλα για τον Κούτρη. Ο Κούτρης τελικά δεν καταλαβαίνει την παλιά. Λάθη επιλαθών. Την μπάλα την ελέγχει τώρα στο χώρο του κέντρου ο Τσέλος. Ο Τσέλος δίνει στον Καραγιαννάκη τον Γιώργη. Καραγιαννάκη Γιώργη στο Καψάλι. Ο Καψάλι στην Τακουνάκη δεν πιάνει για τον Καραγιαννάκη τον Γιώργη. Ελέγχει ο Λιάπης και αυτή τη στιγμή λύγει το πρώτο ημίχρονο που βρίσκει την ομάδα του Ναυλίου να κερδίσει τον Ηλιακό Λαχινό με σκορ 2-0. Και ετοιμάζεται να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Παραλαμβάνουμε ότι η ομάδα του Ναυπλίου κερδίζει τον Ηλιακό Λαχαινών με 2-0. Το πρώτο γκολ πέτυχε ο Κούτρης και το δεύτερο γκολ το πέτυχε με απευθείας, το δεύτερο γκολ πέτυχε ο Κούτρης με απευθείας χτύπημα φάουλ και το πρώτο γκολ το πέτυχε ο Λιάπης. Ελπίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Ένα φάουλ τώρα που κέρδισε ο Καψάλης στα δεξιά, στο χώρο του κέντρου. Καψάλης δίνει στο Τζέλο. Ο Τσέλος γυρίζει πίσω στον Κουσάβελο. Ο Κουσάβελος δίνει στο Σίνο. Ο Σίνος δίνει στον Ευαγγελιστή. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Ένα φάουλ που έγινε στον Ευαγγελιστή. Την μπάλα την έγινε, λένε, ο Σταυρόπουλος. Ο Σταυρόπουλος προσπαθεί, την κερδίζει ο Γαλάνης. Ο Γαλάνης περνάει στο Φωτόπουλο, Φωτόπουλο στον Ευαγγελιστή. Κόβεται εκεί ο Καραγιαννάκης ο Γιώργος τώρα στο χώρο του κέντρου. Δίνει την μπάλα στο Μουγκού. Ο Μουγκός με προσπίση αφήνει την μπάλα στον Καψάλη. Ο Καψάλης τελικά δεν πρόλαβε και κάνει φάουλ στο Φρίσιρα. Ένα σκληρό μαρκαρισμό που έκανε ο Καψάλης στο παίχτη του Ναυλίου, το Φρίσιρα. Τώρα καλείται να μπει ο γιατρός μέσα στον αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο μπορούμε να πούμε ότι η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει πλήρως στην ομάδα του Ναυλίου. Ελπίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο να τραπεί αυτή η αναλογία υπέρ του Ηλιακού Λαχαινών. Λίγο δύσκολο φυσικά γιατί η ομάδα του Ναυλίου έχει τεχνίτες παίχτες και δυναμικούς στον χώρο του κέντρου. Ο Ηλιακός πάντως προσπαθεί για το καλύτερο. Την μπάλα τώρα την έχει ο Καραγιαννάκης ο Σάκης. Δίνει στο Γαλάνιο. Ο Γαλάνιος προσπαθεί να αλλάξει στο Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής κερδίζει την μπάλα. Προσπαθεί να δώσει μια παλιά στο Μουγκό. Ήταν πολύ δυνατή παλιά. Αυτή βγαίνει ο τερματοφύλακας ο Ρόζης και μπλοκάρει την μπάλα. Καμία κίνδυνη φάση στο πρώτο ημίχρονο από τον Ηλιακό Λαχαινών. Ο Ρούμπης τώρα δίνει την μπάλα στον Κούτρη. Ο Κούτρης δίνει στο Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος κερδίζει την κόντρα από τον Ευαγγελιστή, αλλάζει την μπάλα στο Ρούμπι. Ο Ρούμπις αλλάζει και αυτός παιχνίδι από τα αριστερά. Δίνει στο Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος μαργάρεται και από τον Μουγκό. Τελικά παρέμβαση του Μουγκό και μπάλα πλάγι out υπέρ του Ναυπλίου. Ένα πλάγι out που θα το εκτελέσει ο Μούρκας. Μούρκας τη δίνει στον Κοκόνη. Κοκόνης κάνει τελικά την μπάλα από την έχει
Ο Βαγγελής δίνει στον Καραγιαννάκη. Δύο μαρκάρισμα από το Δολογιάννη πάνω στον Καραγιαννάκη. Και ένα φάουλ που σφίριξε αμέσως ο διαιτητής, ο κύριος Λαδάς. Ενώ η παίκτης του Λιακούλα και ενώ διαμαρτύρεται για κάποια κάρτα. Την μπάλα τώρα την έχει ο Μουγκός. Ο Μουγκός δίνει στον Καραγιαννάκη τον Γιώργο. Ο Καραγιαννάκης ο κύριος απέφυγε ωραία ένα απέφτουνα φλοιού. Δίνει την μπάλα στον Καψάλι. Ο Καψάλις δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κερδίζουν την μπάλα, την έχει ο Ευαγγελιστής. Και ένα νέο φάουλ. Μάλλον τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή έδωσε στον Καραγιαννάκη το σάκι. Και μάλλον θα του δείξει κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Καραγιαννάκη το σάκι. Για τη διαμαρτυρία. Για διαμαρτυρία. Ένα φάουλ που έγινε στον Καραγιαννάκη το σάκι. Το άφησε πλεονέκτημα. Καραγιαννάκης Σάκης διαμαρτυρήθηκε. Εντονάκη ο διαιτητής, ο κ. Λαδάς, του έδειξε κίτρινη κάρτα. Έλα, σάκι, φύγε, για. Η μπάλα την έχει ο Ρος τερματοφυλάκας. Την αλλάζει από τα αριστερά. Γίνεται στον Κούτρι ένα φάουλ. Τελικά το σφυρίζει ο διαιτητής. Γαμάτα σπίτι σου! Είναι εκνευρισμένος ο Καραγιαννάκης, ο Σάκης. Εκεί τελικά παίζεται η μπάλα. Την ελέγχει ο Κούτρης. Ο Κούτρης δίνει στο Φρίζερα. Ο Φρίζερας προσπαθεί να ανοίξει από τα δεξιά και επεμβαίνει ο Μουγκός. Ο Μουγκός δίνει με μία στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής κερδίζει και το φάουλ από τον Καρέλη. Ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Κουσάβελος. Ο Κουσάβελος δίνει στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής προσπαθεί να περάσει κατά μέτωπο. Ωραία τρίπλα. Περνάει την μπάλα στο Γαλάνη. Ο Γαλάνης αργεί να πέσει απάνω στη φάση. Τελικά την κερδίζει ο. Και να ο Γαλάνης μόνο του, ετοιμάζει να σουτάρει. Σουτάρει, γίνεται μια κόντρα εκεί. Καλή ευκαιρία για τον Ηλιακό Λεχινό. Με την άγιο γέμισμα από τον Καραγιαννάκη τον γύρο και μπάλα στο τερματοφύλακα Ρόζη τη ομάδα του Ναπλίου. Μια καλή ευκαιρία έχει αυτή τη στιγμή ο Ηλιακό Λεχινό, αλλά το σούτ του Γαλάνη πρόσκυψε σε σώμα αμυντικού. Την μπάλα τώρα την ελέγχει ο Ρόζης, ετοιμάζεται να εκτελέσει ελεύθερο βολέ. Δεν εκτελεί, τη δίνει στο Δολογιάννη, ο Δολογιάννης πάλι στο Ρόζη. Και ο Ρόζης με τα χέρια τώρα στο Λιάπη. Ο Λιάπης δίνει, τελικά επεμβαίνει ο Καψάλης και παίρνει τη, κερδίζει τη μονομαχία και από τον παίκτη του Ναμφλίου, προωθεί την μπάλα. Σταματάει.